Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει μια συνταγή πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη, πολύ υγιεινή και αρκετά οικονομική. Τα φασολάκια έχουν υψηλή περιοδικότητα σε πρωτεΐνες και είναι πηγή βιταμίνης C που αυξάνει την απορρόφηση σιδήρου από τον οργανισμό. Μαγειρεύονται εύκολα και απλά απευθείας από την κατάψυξη. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και κάτω κάπου δεξιά υπάρχει ένα μικρό καμπανάκι. Το πατάτε και σας έρχονται ειδοποιήσεις στα καινούργια βίντεο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη συνταγή. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε νερό. Και μέχρι να βράσουμε το νερό θα σας εξηγήσω και τα υπόλοιπα υλικά. Ωραία. Κλείνουμε και το καπάκι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε φασολάκια στρογγυλά που είναι πάρα πολύ τρυφερά, είναι κατεψυγμένα, δεν θέλουν πάρα πολύ βράσιμο, δεν θέλουν ιδιαίτερη επεξεργασία. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να τα βάλουμε στο νερό για μερικά δευτερόλεπτα και μετά να τα κρυώσουμε για να κρατήσουν ακόμα περισσότερο το ζωντανό πράσινο χρώμα που έχουν. Από υλικά θα χρειαστούμε φρέσκες ντομάτες, τις οποίες θα τις στρίψουμε στον τρίφτη. Φρέσκα κρεμμυδάκια, άνηθο, μαϊντανό, δυόσμο που θα μας δώσει και τη δροσιά. Λιαστές ντομάτες, σκόρδο και φέτα, την οποία θα τη φτιάξουμε μια πάρα πολύ ωραία μους και θα συνδυάσουμε και τα φασολάκια αλλά σπαγκέτι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτά που μας παίρνουν λίγο περισσότερο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση είναι οι ντομάτες που θα τις κάνουμε στον τρίφτη. Δεν χρειάζεται να τρίβεις. Έχουμε ντομάτα στον τρίφτη. Αυτό είναι προϊοντική τοποθέτηση. Τι να κάνουμε, σεφ, κάπως πρέπει να βγει το προς το ζήν. Κλέφτες να γίνουμε, σωστό και αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Άρα γλιτώνω όλο το τρίψιμο. Ναι, να μην κουράζεσαι κιόλας. Σωστό, σωστό. Από 100% ζουμερές ελληνικές ντομάτες, είναι πηγή βιταμίνη C, πρωτεϊνών και περιέχει λυκοπένιο. Το νερό ακόμα δεν έχει βράσει, το περιμένουμε. Τα φρέσκα κρεμμυδάκια συνήθως θέλουν λίγο καθάρισμα, δηλαδή αποτελούνται από κάποια φύλλα. Το πρώτο φύλλο μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Ασκήσουμε λίγο εδώ το πρώτο σημείο που είναι και λίγο πιο σκληρό και να μείνουν το εσωτερικό. Αφού βέβαια τα έχουμε πλύνει και τα έχουμε καθαρίσει καλά, έτσι. Ένα ok, παίρνουμε το τελευταίο, σκίζουμε, ξεκινάμε το ψιλοκόψιμο, αφαιρούμε τις άκρες και ψιλοκόβουμε. Βάζουμε το κρεμμύδι που έχουμε ψιλοκόψει εδώ. Συνεχίζουμε με τη λιαστή ντομάτα. Την κόβουμε σε ζουλιέν, δηλαδή κατά μήκος. Καθαρίζω όλα, Δημήτρης, τώρα. Λοιπόν, έχουμε το σκόρδο. Νομίζω ότι ένα σκόρδο σε μια μερίδα είναι καλό. Το κόβουμε σε λεπτές φέτες. Το επόμενο βήμα και το τελευταίο από την προετοιμασία μας είναι να κάνουμε τη μους φέτας. Θα χρειαστούμε λίγο φέτα. Ωραία. Και περίπου την ίδια ποσότητα με τη φέτα κρέμα γάλατος. Έτοιμο. Έχει γίνει αυτό εδώ. Και το νερό έχει βράσει παράλληλα. Και πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε και τα φασολάκια. Βάζουμε λίγο αλάτι στο βαστό νερό. Βάλαμε τα φασολάκια μέσα, έτσι όπως είναι κατεψυγμένα. Περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα, ίσα ίσα, με το που θα ξαναρχίσει το νερό να βράζει, τότε είναι η στιγμή που θα τα αφαιρέσουμε. Παίρνουμε ένα μπολ με μισό μέρος πάγο, μισό νερό και τα παγώνουμε κατευθείαν. Παίρνουμε το κάθε φασολάκι, ανοίγουμε με το χέρι μας και το ανοίγουμε στη μέση. Σε μερικά λεπτά θα είναι έτοιμο. Βάζουμε σε ζεστό τηγάνι λίγο ελαιόλαδο και ρίχνουμε μέσα το σκόρδο, το φρέσκο το κρεμμύδι και τη λιαστή ντομάτα. Προσθέτουμε λίγο αλάτι και φυσικά λίγο πέρι.
αφού λίγο το δούμε ότι μαραθούν, προσθέτουμε μέσα τα φασολάκια. Και τα σοτάρουμε όλα μαζί. Τα φασολάκια έχουν σοταριστεί πάρα πολύ ωραία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να πάρουμε ένα. Αν δούμε ότι ίσως λίγο ακόμα κρατάει, μπορούμε να προσθέσουμε ελάχιστο νερό και να συνεχίσουμε λίγο το βρασμό ακόμα μέχρι να εξατμιστεί το νερό. Τώρα είναι η ώρα να προσθέσουμε την ντομάτα και φυσικά για να ενισχύσουμε τη φρεσκάδα δεν τη μαγειρεύουμε πάρα πολύ. Ίσα ίσα τα ανακατεύουμε εφόσον έχουν γίνει και είναι σωστά τα φασολάκια από μόνα τους. Είναι η ώρα να βάλουμε μερικά βότανα. Μαγιανό, άνηθο και δυόσμο. Τα χοντροκόβουμε. Μυρίζει φανταστικά. Λοιπόν, όπως είδατε, πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ εύκολο. Το πιάτο σχεδόν τελείωσε. Πάμε να το στήσουμε. Το πιάτο είναι έτοιμο, πάρα πολύ γρήγορα, σε 10 λεπτά μόνο, είναι εύκολο, είναι γρήγορο και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Καλή συνέχεια και καλές μαγειρικές. Έλα να δοκιμάζουμε. Από πού δοκιμάζουμε? Από πού δεν δοκιμάζω. Και φέτα, έλα πάρε. Πάρε εσύ πρώτα. Είσαι τζέντλεμαν, τάχα μου. Πάρε πρώτα. Δεν μου κάνα μου. Καλά τα πήγε, λοιπόν. Πολύ καλά, μπράβο. Εύκολη, γρήγορη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.